Σοφία, η προετοιμασία της Εθνικής Γυναικών πλησιάζει στο τέλος της. Ήθελα το δικό σου σχόλιο για το πώς κύλησε μέχρι τώρα η προετοιμασία. Μετά από σχεδόν 2 μήνες προετοιμασία, φτάσαμε επιτέλους στο τελικό στάδιο για τους επισήμους αγώνες. Ο χρόνος, πραγματικά αυτός ο καιρός πέρασε αρκετά γρήγορα, μπορώ να πω, αλλά δουλέψαμε πάρα πολύ. Δώσαμε ό,τι είχαμε, χάσαμε πάρα πολλές ώρες και από την καθημερινότητα μας, από τη ζωή μας, για να βρισκόμαστε εδώ στο κάλεσμα της Εθνικής. Και θέλω να πιστεύω ότι οι ώρες που θυσιάσαμε, η δουλειά που έχουμε κάνει, να φέρει και τα κατάλληλα καλά αποτελέσματα που θέλουμε στους αγώνες. Εσύ σαν αρχηγός είσαι ικανοποιημένη από την μέχρι στιγμής εικόνα που έβγαλε η Εθνική Γυναικών και στα φιλικά που δώσαμε στην Ελλάδα, αλλά και στις προπονήσεις στην Κύπρο? Σίγουρα, έχουμε δείξει ήδη μια πάρα πολύ καλή θετική εικόνα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό ανεβαίνει και ο πύχης, ειδικά στους επισήμους αγώνες, ότι θέλουμε να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο. Σίγουρα, σε σχέση με πέρσι, είμαστε αρκετά σκαλιά καλύτερες, πιο έμπειρες, θα έλεγα, ειδικά για μια ομάδα όπως είναι η δική μας, που είναι νέα, νεοσύστατη, ειδικά από πέρσι. Σίγουρα πάμε πιο έμπειρες. Τι να περιμένουν οι φίλοι της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας και των Εθνικών Ομάδων από την παρουσία της Εθνικής Γυναικών στην Ιρλανδία? Από τη δικιά μας μεριά σίγουρα θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο, σίγουρα για την καλύτερη θέση που μπορούμε να πάρουμε και γιατί όχι και για μετάλλιο. Αλλά βλέπουμε αγώνα με αγώνα ξεχωριστά. Πρώτα να κάνουμε το πρώτο βήμα που είναι να νικήσουμε το πρώτο παιχνίδι με το Λουξεμβούργο, που είναι ο κύριος μας στόχος. Και νομίζω σιγά σιγά, κάνοντας αυτό, θα έρθουν και οι επόμενοι αγώνες, αναλόγως να δούμε πώς θα τους αντιμετωπίσουμε. Την 1η Ιουλίου, την ημέρα που η Εθνική Γυναικών θα δίνει το τελευταίο της παιχνίδι στην Ιρλανδία, θα έχουμε και τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Αντρών απέναντι στο Λουξεμβούργο, στον Άγιο Δομέτιο. Ποιο μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους καλαθοσφαιριστές της Εθνικής Αντρών και στο φίλαθλο κόσμο? Σίγουρα να ευχηθώ και από τη δικιά μου μεριά και από την ομάδα καλή επιτυχία. Σίγουρα θα είναι ένα πολύ ωραίος αγώνας και ο κόσμος που θα παρευρεθεί στο γήπεδο θα απολαύσει ένα πολύ ωραίο αγώνα. Ελπίζω να τελειώσει η νίκη φόρα και η Εθνική Ανδρών και εμείς. Οπότε να έχουμε να πανηγυρίσουμε 2 στόχους και όχι μόνο ένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.